Πάμε να ακούσουμε, να παρακολουθήσουμε τώρα την πρώτη αντίδραση των επαγγελματιών εστίασης μετά τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι τα καταστήματα θα λειτουργήσουν ξανά, θα ανεβάσουν ρολά στις 3 του Μάη. 3 Μαΐου. Εύη Σπανού βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου. Εύη, δίπλα σου έχεις και την πρόεδρο εκεί των επαγγελματιών, την κυρία Μαρία Αντωνακάκη. Καλό απόγευμα και πάλι. Στις 3 Μαΐου θα σηκώσουν ρολά τα καταστήματα εστίασης, 6 μήνες ακριβώς από την ημέρα που έκλεισαν, καθώς 3 Νοεμβρίου του 2020 κατέβασαν ορισμένα καταστήματα ρολά λόγω του lockdown. Σήμερα ορισμένοι από τα μέλη του Συνδέσμου της Εστίασης, Επιστημισμού και Εστίασης του Νομού Ηρακλείου είχαν συνάντηση με εκπροσώπους του Δήμου αναφορικά με μια περαιτέρω μείωση των τελών για τα τραπεζοκαθίσματα στους εξωτερικούς χώρους. Έτσι και αλλιώς από τις 3 Μαΐου. Ακριβώς, να τα βάλουμε σε μια σειρά, να ξεκινήσουμε από την πρώτη αντίδραση, την πρώτη τοποθέτηση της κυρίας Αντωνακάκη. Κυρία Αντωνακάκη, να σας καλησπερίσω. 3 Μαΐου, 3 Καλησπέρα σας. Μαΐου ανοίγει ξανά η εστίαση σε εξωτερικούς χώρους, με περιορισμούς, με self-test στους εργαζομένους. Ωστόσο, γίνεται ένα πρώτο βήμα. Γίνεται ένα πρώτο βήμα. Δυστυχώς όμως οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν το είδαν θετικά αυτό το πρώτο βήμα. Και αν κρίνω από τις αντιδράσεις και από τις διάφορες ανακοινώσεις που γινόταν όλη μέρα σήμερα, που ακούστηκε το 3 Μαΐου, ναι, οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολύ έντονες, γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλουμε μια σχετική προετοιμασία. Όλοι είχαμε κλειδώσει στο 10 του μήνα, εκεί περίπου θεωρούσαμε και μετά ότι θα γινόταν το άνοιγμα. Παρόλο που έχουμε την αγωνία και θέλουμε πάρα πολύ να επιστρέψουμε στις επιχειρήσεις μας, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό τώρα, επειδή είναι και οι παραμονές του Πάσχα, η Μεγαλοβδομάδα, μετά οι γιορτές, ότι θα μας δημιουργήσει μια έτσι πολύ έντονη δραστηριότητα και όλοι θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε προκειμένου να είμαστε στην ώρα μας απέναντι στους πελάτες μας έτσι όπως πρέπει να είμαστε. Έχετε, υπάρχουν λοιπόν και ορισμένοι συνάδελφοι που είπαν ότι δεν θα ανοίξουν στις 3 Μαΐου, αλλά στις 5 λόγω του, ναι, ότι στις 4 θα εορταστεί Πρωτομαγιά. Ακριβώς. Επειδή και λόγω του ότι δεν υπάρχει ακόμα τουρισμός και ο περισσότερος κόσμος λογικά θα το συνδυάσει με τις γιορτές του Πάσχα και ίσως μπορεί να μην φύγει εκτός, αλλά σίγουρα δεν θα είναι, θα παραμείνει στο σπίτι του με τους οικείους του. Οπότε καταλαβαίνετε, οι περισσότεροι λένε μετά τις 5 του μήνα ότι θα ανοίξουν και πολλοί είπαν και 10 του μήνα. Δηλαδή όλη την εβδομάδα θα είναι κλειστά προκειμένου να είναι, να προμηθευτούν, και γιατί όλα αυτά έτσι τόσο γρήγορα που θα γίνουν, καταλαβαίνετε ότι και οι προμηθευτές θα έχουν δυσκολία να ανταπεξέλθουν. Ανακαινήσεις, κυρία Αντωνακάκη, προετοιμασίες. Θα είναι ένα δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο κινητικότητας και εγρήγορσης των επαγγελματιών. Αναφορικά με αυτό το διευρυμένο κατά κάποιο τρόπο έτσι ωράριο, αν μου επιτρέπετε τον όρο, στο μέτωπο της απαγόρευσης, διευρυμένο μέχρι και τις 11. Δίνεται ένα δίωρο. Ναι. Διευρυμένο δεν θα το έλεγα, γιατί καταλαβαίνετε ότι η συμπίκνωση του ωραρίου δημιουργεί περισσότερο συγχρονισμό, το ξέρετε καλά. Και ένα παραπάνω τώρα που ο κόσμος μετά από τόσο καιρό που είναι κλειστά, αγαναχτισμένος, θέλει να βγει, θέλει να επισκεφτεί τις επιχειρήσεις μας. Αυτό το 11 δεν ήταν. Εμείς περιμέναμε ότι θα ήταν ελεύθερο το ωράριο. Αυτό τουλάχιστον πιέζαμε πανελλαδικά. Μπορεί σε πρώτη φάση να ακούγεται λίγο υπερβολικό, επειδή υπάρχουν και τα κρούσματα τα οποία ακόμα δεν έχουμε ιδιαίτερη καμπή, μείωση δηλαδή. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό θα μας δημιουργήσει ένα πρόβλημα και στις βάρδιες του προσωπικού μας και γενικότερα στη λειτουργία. Υπήρχε, μάλιστα, αντίδραση και σε αυτό έντονη από τους καταστηματάρχες. Κυρία Αντωνακάκη, θέλω και ένα σχόλιο αναφορικά με τη συνάντηση που είχατε το πρωί με εκπροσώπους του Δήμου Ηρακλείου. Ζητήσατε περαιτέρω μείωση των τελών στα τραπεζοκαθίσματα. Ναι, ήταν ένα θέμα το οποίο είχαμε πει ότι θα το επαναφέρουμε μετά την πρώτη απόφασή τους να μειώσουν στο 50% τα τέλη κοινόχρηστων χώρων. Είχαμε πει ότι εφόσον τα πράγματα δεν πάνε καλά και μείνουμε για αρκετό διάστημα κλειστά από τότε που πήραν την απόφαση, ότι θα επαναέλθουμε και θα πάρουμε μία απόφαση για να περαιτέρω μείωση. Κανονικά ζητούσαμε απαλλαγή και την πρώτη φορά και τώρα ζητούμε απαλλαγή, αλλά δυστυχώς λόγω του ότι αυτό λέει επηρεάζει τον προϋπολογισμό του Δήμου, δεν είναι σε θέση να πάρουν μία τέτοια γενναία απόφαση, οπότε θα συμβιβαστούμε αν τα καταφέρουν και σε αυτό να πάμε σε μια επιπλέον μείωση που θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή τους και είναι δίκαιο το αίτημά μας, γιατί καταλαβαίνετε ότι μέχρι να επανέλθουμε στην κανονικότητα, μέχρι να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας μετά από τόση τέτοια οικονομική εξαθλίωση που έχουμε πάθει, θέλουμε τη βοήθεια, μάλιστα, και εδώ των φορέων και του Δήμου και γενικότερα όσων εμπλέκονται με το κομμάτι της εστίασης. Κύριε Αντωνακάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα.